Πάμε να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι και όχι μόνο με έναν από τους φετινούς πρωταγωνιστές, τον Μιχάλη τον Πολιτάρχο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε πού κοντά, φτάνετε? Φτάνουμε, θέλουμε ένα μισή ώρα για να φτάσουμε περίπου. Okay, με το καλό να είστε και να ξεκουραστείτε ενώπιση του αυριανού αγώνα. Υπάρχουν θεματάκια όπως ο τραυματισμός του Λιάπη. Δεν ξέρω κατά πόσο, Μιχάλη, μπορούν αυτά να επηρεάσουν την ομάδα ενώπιση του αυριανού αγώνα. Σίγουρα. Η ομάδα έχει χτιστεί έτσι ώστε κάθε απώλεια είναι σημαντική. Εντάξει, παίζουμε ένα δύσκολο μάτς, μια δύσκολη έδρα. Δεν λέει κάτι που η ομάδα είναι τόσο χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το τελευταίο καιρό παίζει πάρα πολύ καλά, οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Προέρχεται από μια νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο αρκετά έτσι, πολύ χαμηλά, δεν είχατε κάποιο άγχος. Το μυαλό είναι ακόμα στο ότι δεν πήγε καλά με τον Ιωνικό που είχατε τη χρυσή ευκαιρία, Μιχάλη, να είστε τώρα πρώτοι. Ή το έχετε ξεχάσει, το έχετε ξεπεράσει και λέτε πάμε να συγκεντρωθούμε για τα play-off. Η αλήθεια είναι ότι συναχωρηθήκαμε που δεν κερδίσαμε σαν γενικό, αλλά το αφήσαμε πίσω γιατί άμα μείνουμε σε αυτή την ήττα θα χάσουμε τα επόμενα παιχνίδια που είναι πιο σημαντικά, γιατί ο στόχος αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι να ανέβει μόνο στην Αθένα. Οπότε το αφήσουμε πίσω και κοιτάμε κάθε μάτς από εδώ και πέρα ξεχωριστά. Πόσο μάλλον όταν ακολουθούν παιχνίδια πέρα του αυριανού που κρίνονται οι νίκες που θα κουβαλάτε στα play-off, έτσι, με τον Ερμή Αγιάς, με τον Ιπποκράτη από την ΚΟ, να γίνει το 1-1 ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Όπως όλα δείχνουν, να μετρήσουν οι νίκες μεταξύ μας παιχνίδια, είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε 6 παιχνίδια ακόμα. Αυτό που λέμε όλοι οι προπονητές, όλη η διοίκηση, είναι ότι κάθε μας βλέπουμε ξεχωριστά. Ξεκινάμε από αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να κερδίσουμε για να πάμε στην επόμενη μεγάλη ψυχολογία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε στην έδρα μας και να προχωρήσουμε. Τώρα που πέρασαν λίγο περίπου 2 εβδομάδες, τι θεωρείς ότι δεν πήγε καλά στη μάχη με τον Ιωνικό για να κάνει ο Ηρακλής το βήμα παραπάνω? Ήταν θέμα μέρας, ήταν κάτι άλλο? Όταν δεν πάει κάτι καλό, το σημαντικότερο είναι ότι εμείς δεν παίξαμε τόσο καλά, είναι ο Νικός έπαιξε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και κέρδισε. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο ότι φταίει, απλά ήταν μια ήττα που έγινε, πέρασε, το ξεχάσαμε, προχωράμε για το επόμενο. Είναι μετά το πρόγραμμα τέτοιο που δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, δηλαδή μετά την Αμαλιάδα αύριο έρχεται ο Ερμής και έρχεται ο Ιπποκράτης. Πώς προετοιμάζεστε για αυτά τα παιχνίδια, 1-1? Δεν αλλάζει κάτι, είναι 1-1 κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο, το παιχνίδι που έρχεται. Αν αφήσουμε ένα μάτς και πάμε στο επόμενο, χωρίς να έχει τελειώσει το προηγούμενο, θα είναι πολύ δύσκολο για μας και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό σαν ομάδα και δεν το κάνουμε κιόλας, γιατί οι προπονητές δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Είμαστε όλη την εβδομάδα εκεί. Για το Σάββατο που έρχεται. Το επόμενο μπορεί να περιμένει. Όπως είπα νωρίτερα για τη βαθμολογία και την έχω πάλι μπροστά μου, γίνεται ένας πραγματικά χαμός για την πέμπτη θέση. Τι πιστεύεις θα γίνει στο τέλος? Ο Ηρακλής έχει ξεχωρίσει, ο Ερμής μάλλον είναι ok. Από το Διαγόρα και κάτω είναι 6-7 ομάδες που παλεύουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό για την τέταρτη πέμπτη θέση. Όπως και τα play-out, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε τώρα με σιγουριά ποιος θα είναι μέχρι την πεντάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε μάτι για άλλες ομάδες είναι τελικός. Οπότε αυτό το κρατεί και πολύ πιο σκληρό και πιο δύσκολο κάθε αγωνιστική. Πριν σε ευχαριστήσω, πες μας και για το αυριανό μάτς βάσει και του αντιπάλου. Τι ομάδα είναι ο Κορύβος πέρα από νούμερα, έτσι, πώς περιμένεις να κυλήσει το παιχνίδι? Ναι, άλλαξε προπονητή εδώ και 4 αγωνιστικές, παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιζε πριν. Είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, στην έδρα της, από ό,τι έχουμε δει, πάει ψηλά το σκορ, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στην άμυνα και να μην σας αφήνουμε να τρέξουμε.
Mm-hmm. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζουν την κατηγορία ο Χόρυβος, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι από ότι οποιοδήποτε άλλο μάτι, είναι και εκτός έδρας. Σωστά. Σωστά. Εύχομαι να φτάσετε με το καλό. Καλή ξεκούραση και αύριο με τη νίκη. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Πολυτάρχου, ο οποίος μας μίλησε μέσα από το πούλμα της αποστολής. Σε λίγο θα φτάσουν στην Αμαλιάδα. Μακάρι ο ήχος να ήταν λίγο καλύτερος, αλλά ξέρετε, στον δρόμο εν κινήσει δεν είναι τόσο εύκολο.